Τελικά, ο στόχος για τους εργαζόμενους του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων επιτεύχθη. Η απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου είναι υπέρ τους, να μην προχωρήσει δηλαδή στο μέτρο της αξιολόγησης. Το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή της αξιολόγησης προσωπικού, συζητήθηκε από την διοίκηση του Νοσοκομείου Τρικάλων, η οποία έκρινε σκόπιμο ότι δεν μπορεί να γίνει τώρα και έτσι όπως έχει σχεδιαστεί από το αρμόδιο Υπουργείο. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων αποφασίζει να παγώσει την εφαρμογή του νόμου της αξιολόγησης του προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου έχει γίνει προσφυγή. Είναι η κρίση στην οποία κατέληξε ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος και τα μέλη του. Μάλιστα, δεν αποφάσισαν μόνο να προχωρήσουν στην αξιολόγηση, αλλά η άποψη της διοίκησης του νοσοκομείου είναι ότι αν γίνει θα πρέπει να είναι και αποτελεσματική. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, δεν θα χρειαστεί, κατά πως φαίνεται, να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποίησεις με συμβολικές καταλήψεις των διοικητικών υπηρεσιών, όπως σχεδίαζε ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, ο οποίος χθες προχώρησε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το Σύγμα του Συλλόγου έχει κανονίσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με το σοβαρότερο θέμα που απασχολεί σήμερα τους εργαζόμενους, όχι μόνο στο δικό μου νοσοκομείο, αλλά και όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και σε όλα τα νοσοκομεία της Επικράτειας, για το θέμα της έκθεσης αξιολογήσεων των υπαλλήλων. Ένα κανιβαλικό νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση, ένα νόμο τον οποίο ζητούμε μεν την αξιολόγηση, αλλά όχι την ποσόστηση που έχει επιβάλει. Αρνούμαστε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Καλούμε και ενημερώνουμε σήμερα τους εργαζόμενους και κανονίζουμε ένα πλάνο, ένα σχέδιο δράσης για τις επόμενες ημέρες, μόλις έρθουν τα φύλλα αξιολόγηση εργαζόμενους. Η δική μας απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και ελπίζω να περάσει και από τη Γενική Συνέλευση, είναι ότι μόλις έρθουν τα χαρτιά να παραδοθούν στο σωματείο ανυπόγραφα και από εκεί και πέρα να δοθούν στο διοικητή, έτσι ώστε για να μην υπογράψει κανένας εργαζόμενος η θανατική του καταδίκη. Όσον αφορά για την αξιολόγηση, θέλω να πω κάτι ακόμα, ότι εμείς σε καθημερινή βάση, όλο το προσωπικό του νοσοκομείου και εργαζόμενοι, αξιολογούμαστε από τους πολίτες και αξιολογούμαστε με πάρα πολύ καλό βαθμό. Και ζητούμε από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να αναιρέσει αυτή την απόφαση και να πάρει πίσω και να καταργήσει αυτή την τροποποίηση και αυτόν τον κανιβαλικό νόμο που θα φέρει διχόνοια στο προσωπικό και θα λειτουργήσει δυστυχώς με πάρα πολλά προβλήματα αν ισχύσει στο νοσοκομείο.